Ο Άρης Κουσκούκης βρίσκεται στα Σκόπια. Πάμε να δούμε την εικόνα, γιατί δεν είναι εύκολη η σύνδεση, και να μας πει για ποιο λόγο έχει κόσμο πίσω του, και μετά θα πούμε δύο-τρία πράγματα και για το ΖΑΕΦ. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τα Σκόπια. Το τσουχτερό κρύο και το χιόνι φαίνεται πως δεν έχει πτωήσει αρκετούς πολίτες των Σκοπίων να βγουν για να διαδηλώσουν έξω από το κτίριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέντρο της πόλης για να διαμαρτυρηθούν για το όνομα της χώρας τους. Δεν θέλουν να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, ζητούν τη διακοπή της διαπραγμάτευσης, θέλουν το όνομα Μακεδονία. Όπως λένε, Μακεδονία για τους Μακεδόνες, ένα από τα βασικότερα συνθήματα που φωνάζουν εδώ και ώρα. Να σας πω πως μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξη της διαδήλωσης είχαν φτάσει στο σημείο εκατοντάδες, τώρα είναι πολύ περισσότεροι. Νομίζω ότι είναι η μαζικότερη διαδήλωση του τελευταίου διαστήματος για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είχαμε δει πρόσφατα κάποιες αντίστοιχες διαδηλώσεις χωρίς όμως μεγάλη συμμετοχή. Άρη, σήμερα φαίνεται πως πολλοί κόσμος αποφάσισε να βγει από το σπίτι και να διαδηλώσει. Θέλω αυτό ακριβώς που κάνει ο συνάδελφος που είναι και ο περατέρ, να δούμε σε ένα πλάνο πώς είναι. Δεν είναι μεγάλη διαδήλωση. Βεβαίως για τα Σκόπια μιλάμε, αλλά θέλω να πω... Νίκο, είναι... αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω. Ναι. Ήμασταν στην αρχή μπροστά στο κτίριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που ήταν ο φραγμός της αστυνομίας με τους πιο ένθερμους διαδηλωτές. Από την αστυνομία μας ζήτησαν να απομακρυνθούμε, να έρθουμε στην πίσω πλευρά της διαδήλωσης, καθώς μας είπαν ότι είναι αρκετά θυμωμένοι με την ελληνική πλευρά και αν ακούσουν να μιλάμε ελληνικά μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Άρα λες, υπάρχει κόσμος, είναι μεγάλη συγκέντρωση της αστυνομίας. Αλλά δεν φαίνεται από αυτό το πλάνο, γιατί είστε σε απόσταση ασφαλείας. Ωστόσο... Ακριβώς. Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι έχει πάρα πολύ κακό καιρό, χιονίζει, έχει όλο αυτό το κρύο που δεν το αισθανόμαστε, αλλά το καταλαβαίνουμε βλέποντας και τόσο χιόνι. Έχει πέσει η επιστροφή μου, δεν μπορώ να σας ακούσω, αν είναι εύκολο να με ξανακαλέσετε. Υπάρχουν συγκεντρωμένοι, ξαναλέω κυρίες και κύριοι, είναι συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Σκόπια. Η συγκέντρωση. Μας λέει ο Άρης ότι είναι μεγάλη, είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει. Δεν έχουμε πλάνα που να δείχνουν το μέγεθος της, πάντα για τα δεδομένα των Σκοπίων, έτσι μην βάζει κανείς τα μέτρα της Ελλάδας. Είναι Σκοπιανοί οι οποίοι διαμαρτύρονται, δεν θέλουν τη λύση, θέλουν να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις και είναι σε απόσταση ασφαλείας, γιατί δεν είναι και τα πιο φιλικά αισθήματα που υπάρχουν από αυτούς τους φανατικούς εκεί ανθρώπους. Σε αντίθεση με τη μεγάλη πλειοψηφία των Σκοπιανών. Που το είδατε, μας μιλάνε, συζητούν. Για πες μας, Άρη, λοιπόν. Βλέπουμε πυκνή χιονόπτωση στο μεταξύ της. Πολύ χιόνι. Είναι πυκνή χιονόπτωση. Η θερμοκρασία είναι αρκετά κάτω από το 0. Μείον 7 είχε λίγο νωρίτερα. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως δεν εμπόδισε αυτούς τους ανθρώπους να βγουν να διαδηλώσουν. Αρκετοί από αυτούς κρατούν την επίσημη σημαία της χώρας τους. Όμως είναι πολλοί και εκείνοι που έχουν την σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας. Το σύνθημα Μακεδονία είναι το κεντρικό. Είχαν και μια εγκατάσταση ηχητική μέσα σε ένα όχημα που έπαιζε τραγούδια, τα γνωστά αλυτρωτικά που έχουμε παρακολουθήσει και στο παρελθόν να συνοδεύουν αντίστοιχες εκδηλώσεις. Είναι, θα λέγαμε, σε εξέλιξη αυτή η διαμαρτυρία. Δεν ξέρουμε αν έχουν... Μάλιστα, πάγωσε η εικόνα. Η δύναμη μπροστά στον τόπο. Μάλιστα. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.